Γεια σας παιδιά, Ζωτάξ εδώ, καλώς σας καινούργιο βίντεο στο κανάλι και όπως ξέρετε έχουμε φτάσει στα τέλη του FIFA 19, μένουν μόνο λίγες μέρες πριν βγει το demo του FIFA 20 και σιγά σιγά να ξεκινήσει και το web app και το EA Access, όπως το έχετε θα έχετε και πρόσβαση νωρίτερα στο παιχνίδι, οπότε δεν έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να κάνουμε. Ξέρω ότι άφησα το career mode στη μέση, αλλά αυτή τη εβδομάδα που πέρασε δεν μπορούσα να κάνω καθόλου career mode γιατί έλειπα από το σπίτι, οπότε δεν μπορούσα να έχουμε βίντεο. Αλλά από το FIFA 20 θα έχουμε πραγματικά από την αρχή, αν το θέλετε και εσείς, θα έχουμε career mode από την αρχή μέχρι το τέλος. Βασικά όσο κρατήσει, αλλά θα έχουμε και μεγάλη διάρκεια ενώ αν θέλετε κι εσείς. Οπότε αυτά, όπως βλέπετε σήμερα θα έχουμε ένα βιντεάκι ας πούμε όπου θα σας δείξω 2 από τα καλύτερα drafts μου και μερικά από τα καλύτερα packs μου όλη τη χρονιά. Οπότε αυτά, κατά ένα like, σας άρεσε, δεν θα φανείστε και στο κανάλι και πάμε να δούμε τι κάναμε φέτος στο FIFA 19. Πάμε λοιπόν παιδιά να ανοίξουμε το επόμενο μας πακάκι από τα Market Matchups, Small Regular Players Pack, για να δούμε τι θα έχουμε. Είναι walkout. Είναι μπλε! Τι μπορεί να... Λαμπόρτ! Ναι! Απίστευτο! Απίστευτο! Πρώτο pack που ανοίγω σήμερα. Πραγματικά το πρώτο pack που ανοίγω σήμερα. Το πρώτο pack που ανοίγω σήμερα παιδιά. Και μας δίνει Λαπόρτ. Πόσο πηγαίνει Λαπόρτ? Πόσο πηγαίνει Λαπόρτ? Πες να πηγαίνει τουλάχιστον για 2.50. Σίγουρα 2.50. Πραγματικά απίστευτο. Τι έβγαλε τώρα, τι έδωσε. Πρώτο pack που ανοίγει από τα Market Matchups. Πρώτο pack. Για να δούμε τι άλλο έχει. Τι άλλο να έχει, τι λέω. 2 το off the season! Εντάξει, απίστευτο. Και Uguain. Παιδιά, μιλάμε για profit γύρω στα... Ανάλογα αν κάνει ένα port γύρω στα 2.60-2.70 από ό,τι θυμάμαι. Να δούμε. 399, 300, αποκλείεται, εντάξει. Εντάξει, λογικά φαντάζομαι γύρω στα 300 χιλιάρικα θα πηγαίνει. Ναι, κάπου εκεί. 300 χιλιάρικα πιστεύω. 310 θα μπει όμως, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αυτός πηγαίνει γύρω στα 40 χιλιάρικα. Η Ογκουάιν ένα τόσο 30. Παιδιά, τι βγάλαμε, τι έχουμε βγάλει τώρα. Να δούμε λίγο τι αισθήματα έχουμε. Έχουμε 4-2-2, το οποίο το έχω δοκιμάσει τελευταία, οπότε μάλλον δεν το ξαναπάρω. Γενικότερα δεν έχει κάποιο που να μου αρέσει πολύ, οπότε λέω να πάρω με το 5-2-2-1, όπου έχει left winger και right winger. Οπότε πάμε με αυτό και να δούμε τον captain, να δούμε τι έχουμε. Έχουμε τον Crespo, αλλά δεν νομίζω αξίζει να τον πάρω. Έχουμε και Azar, αλλά σκέφτομαι να πάρω την Dembala γιατί μπορεί να τύχει κάποιο καλύτερο σε left winger, οπότε πάμε με την Dembala. Για να δούμε στο right winger τι έχουμε. Έχουμε 95 μέση, μα δίνει και best. Θα πάρω τον best, την icon και μπορεί εννοείται να μας δείξει κάποιος καλύτερος μέση. Left winger τι έχουμε, τίποτα ιδιαίτερο. Πάρουμε τον Younes και την από Serie A. Και striker θα έχουμε τον, ναι. Δεν έχουμε κάτι τρελό, έχουμε τον Aguero. Έχουμε Lewandowski και Lacazette, ναι. Λέω να πάρω Aguero, πιστεύω είναι η πιο safe επιλογή. Διότι είναι και Αργεντίνος, θα κάνει link με τον Dybala, οπότε πιστεύω Aguero. Να δούμε το δεύτερο CM. Έχουμε Team of the Year Modric, εντάξει, πανέμορφα. Εντάξει, μέχρι στιγμής καλά είναι η ομάδα, αν εξαιρέσεις λίγο το left winger, καλά είναι. Να δούμε εδώ πέρα, μας δίνει τον Jesus Navas, να το πάρουμε. Αν και έχει λίγο κακό strength και physical, αλλά δεν πειράζει. Κάτι θα κάνουμε. Πάμε center back και έχουμε, ωραία. Λέω να πάω, βασικά όχι και λέω να πάω, αν θα πάω με το Chiellini, γιατί κάνει perfect link με τον Dybala. Οπότε παίρνουμε το Chiellini και εδώ πέρα Bonucci θα ήταν τέλεια. Δεν μας δίνει το Μονούτσι, μας δίνει μας το Φελίπε και τον Ερνάντες. Λέω να πάω λίγο hybrid, γιατί όχι. Η αλλαγή και να πάρουμε τον Φερνάντες. Τον Φελίπε, συγγνώμη, παίρνουμε τον Φελίπε. Οπότε ναι. Εδώ πέρα τίποτα ιδιαίτερο, παίρνουμε αυτόν, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Αλλάζουμε εδώ πέρα θέση, είναι 6 chemistry. Ωραία, και πάμε στο left WB. Ένα Σάντρο, ναι, τέλεια. Αλεξάνδρο, εννοείται θα το πάρουμε. Και έχουμε και ωραίο chemistry. Εδώ πέρα έχουμε ωραία links. Goalkeeper, ένα icon, ίσω ένα. Ωραία, Σμάχελ όμως, εντάξει, από το τίποτα παλεύεται, εντάξει. Τι έχουμε εδώ, έχουμε τίποτα τρελό. Έχουμε έναν Αγγελίνο, ένα Μεντί, ένα Χωσέφ. Πάμε το Φόντε. Αναγκαστικά, δεν έχει κάτι καλύτερο. Εδώ πέρα μας δίνει Πικέ, ο οποίος βοηθάει ο Πικέ. Θα πάρω το Πικέ γιατί ο Βερτόχια δεν κάνει, ο Λάλα δεν βοηθάει. Ο Πικέ νομίζω κάπως θα βοηθήσει με τον Άβος, οπότε παίρνουμε το Πικέ. Εδώ συν 3 chemistry, λογικά συν 91 chemistry, 90 rating. Καλή είναι η ομάδα. Εντάξει, μόπα πάει εδώ πέρα συν 2, ωραία. Καλή ομαδίτσα. Μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλά. Απλά τώρα θέλουμε upgrade στο left winger σίγουρα και κάποιον για chemistry. Στην άμυνα. Μας δίνει Neymar, ο οποίος ταιριάζει και γάντι, ε. Ναι.
Ταιριάζει μια χαρά. 7 chemistry βέβαια, αλλά είναι μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε εδώ τι έχουμε. Έχουμε silvers, εντάξει, ας φύγουν, ας φύγουν τώρα τουλάχιστον. Oh, πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ο οποίος μπορεί να μπει και βασικό σου, εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Ο best χωράει κάπου. Όχι. Anyway, για να συνεχίσουμε. Μπορούμε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε Van Dijk, έχουμε Mendy, έχουμε και Jovic. Ο Van Dijk δεν χωράει κάπου, όπως και ο Mendy. Ναι, δεν χωράει κάπου, οπότε ο Rodrigo ίσως κάνει κάτι. Αλλά θα πάρω Jovic λόγω rating, γιατί έχουμε ήδη 92 rating, οπότε μπορούμε να παλέψουμε για ένα 93. Για να δούμε. Δίνει Matuidi, δίνει Suarez. Ωραία. Ο Matuidi δεν χωράει κάπου. Ο Suarez λογικά τώρα θα ρίξει το chemistry, έτσι όπως το βλέπω. Αλλά ίσως μετά το ανεβάσει. Δεν ξέρω βασικά. Θα πάρουμε Suarez αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, όπως και να έχει λόγω του rating. Πέφτει εδώ πέρα που σας είπα, όπως ήταν και αναμενόμενο. Επειδή δεν έχει link με τον Dybala, ο οποίος χρειάζεται να link εκεί πέρα. Αλλά εντάξει. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε καθόρλα. Ωραία. Ο Πάρο νομίζω είναι πιστεύω καλύτερη επιλογή. Δεν χωράει, εννοείται ο βασικός. Αλλά για αλλαγή μετά, ναι. Να αλλάξουμε και το Suarez, να βάλουμε τον Αγκουέρο μέσα. Να έχουμε το 93 chemistry. 92 rating λοιπόν μέχρι στιγμής, 93 chemistry. Έχοντας τον Πάγκο και τον Best και τον Jovic και τον Suarez. Πάει καλά, για να δούμε. Μπορεί και το καλύτερο player pixel έξω που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Η δικιά μας και με αυτό το χρώμα. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ποτέ ξανά. Τι να πρωτοπώ τώρα εδώ. Λογικά, Ρονάλντο. Ντιμπελέ και Μανέ και ο... είναι καρτάρες. Βασικά όλες οι καρτάρες είναι. Απλά η λογική θα ήθελα να πάρω έναν Ντιμπελέ ή έναν Εμπαπέ να το δοκιμάσω. Κυρίως Εμπαπέ. Αλλά η λογική είναι να πάρω Ρονάλντο γιατί λόγω chemistry είναι αναγκαστικό και λόγω rating κιόλας. Αλλά κυρίως λόγω chemistry. Πήγαινε 97 το chemistry όπως βλέπετε. Οπότε πήραμε Ρονάλντο. Έχουμε απίστευτη ομάδα. Και απίστευτο πάγκο κιόλας. 93 rating. Λοιπόν, αν μου δώσει καλά picks, κάτι μπορεί να γίνει εδώ πέρα. Ο Suarez τώρα πλέον μπορεί να κάτσει, γιατί ο Ντιμπάλα παίρνει το νίκα από τον Ρονάλντο. Για να δούμε τι έχουμε. Φέρνει ένα καλούτσικο, οχ. Δίνει Ποκμπά, ωραία, καλό, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, δεν χωράει εννοείται, εντάξει, αλλά κάτι είναι αυτό από το rating. Ζιγιέχ, 96 overall, ναι. Πραγματικά αυτό μέσω σε παιδιά, μέσω σε αυτό. Και εδώ θέλω κάτι καλό. Κάτι καλό, yeah. Όχι, όχι. Γιατί δεν μου έδωσε το team of the season, έπεσε, πήγε 92. Ωραία, σίγουρα έχουμε 93 rating πάντως. Αν μου έδινε το team of the season Benítez, θα μιλάγαμε λογικά και για 94. Ή δεν ξέρω, όμως πάει. Δεν νομίζω. Για να δούμε. Jovic βασικό, για να του αλλάξουμε. 94 rating. Παιδιά, έχουμε 94 rating. Έχουμε 94 rating. 97 και έμεισε 94 rating. Με αυτό το πάγκο. Λοιπόν, απλά θέλουμε έναν manager που να μας δώσει 3 chemistry. Δεν είναι ακατόρθωτο. Δεν είναι και εύκολο βέβαια. Συνήθως δίνει 2 chemistry ο manager, αν είμαστε και τυχεροί. Όπως και να έχει, ένα manager θέλω με 3 chemistry. Και αν γίνει αυτό, έχουμε ένα νέο ρεκόρ. Οπότε πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, όχι 99, ελπίζω να κάνει αυτό ο τρίτος. Ναι! Ναι! Να δω και τους άλλους, αλλά ναι, ναι, επιτέλους, επιτέλους, παιδιά. Κάναμε 100 και εμείς 94 rating food draft. Τον παίρνουμε, δεν νομίζω να πέσει επειδή είναι bronze, δεν πέφτει από ό,τι βλέπω. Να το επιβεβαιώσουμε και με το food draft summer εδώ πέρα. 100 και εμείς 94 rating, επιτέλους. Πραγματικά απίστευτη ομάδα, απίστευτη ομάδα. Κοιτάξτε το πράγμα τι ομάδα έχουμε. Αν ξέρεις λίγο, το σύστημα είναι λίγο περίεργο. Είναι πιστεύω μια φανταστική ομάδα. Όλες οι θέσεις είναι πάρα πολύ καλά, αν έχεις λίγο το πικέ. Αλλά γενικότερα όλες οι θέσεις και την μπάλα, αλλά όλες οι θέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή και με το που ξεκινάει το παιχνίδι, αντί για Αγκουέρο βάζουμε Νεϊμάρ, αντί για την μπάλα βάζουμε Best. Πραγματικά, μέχρι και Γιώβιτς μπορεί να βάλω πολύ ο λόγος. Πραγματικά τρομερή ομάδα. Τι να πω πραγματικά, δεν ξέρω. 94 rating, 100 chemistry. Το παγκόσμιο ρεκόρ από ό,τι ξέρω είναι 95 rating, 100 chemistry. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό φουντράφτο όπως και να έχει. Νέο προσωπικό ρεκόρ για μας. Και όπως και να έχει, αν δούμε 90, αν είναι 90 συν, θα είμαι ικανοποιημένος. Πραγματικά, θα είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Είναι φυσικά walkout όπως βλέπουμε τώρα. Για να δούμε. Βέλγιο. Ναι! Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πετύχαμε Alderweireld.
Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι και πολύ usable για την ομάδα μου. Γιατί όπως είχα δει στο προηγούμενο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, στο προηγούμενο βίντεο, κάναμε τον Team of the Season Σοκό. Οπότε έχουμε ένα πανέμορφο πράσινο link μεταξύ των δύο. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε όπως βλέπετε και παίρνουμε ένα σχετικά καλό σύστημα. 4-3-3 το attacking με τον Cam και ξεκινάμε το lead man. Αρκετά καλή αρχή για captain, γιατί συνήθως captains δεν είναι τόσο καλούς. Και συνεχίσουμε όχι τόσο καλά, μας δίνει το cruise. Πάμε λοιπόν στο right winger, όπου βλέπετε είναι μπλε το χρώμα πίσω και μας δίνει το Raheem Sterling. Γενικότερα έχει κάποια τρελή αρχή, ας πούμε μια average αρχή για draft, αλλά εδώ πέρα έχουμε prime moments Del Piero. Συνεχίζουμε στο CM και όπως θα δείτε είναι καλό το χρωματάκι από πίσω και μας δίνει prime moments Vieira. Έχουμε ήδη 3 prime moments icons. Πάμε στο left back και εδώ πέρα είχα ένα δίλημα. Βλέπετε μου ότι είχε Ρομπέρτο Κάρλος και ήμουν ανάμεσα από το να πάρω Φελίπε Λουίς ή τον Σάντρου ή τον Ρομπέρτο Κάρλος. Εν τέλει πήρα τον Ρομπέρτο Κάρλος σχετικά γρήγορα, γιατί ήταν icon, πίστευα θα βοηθούσε, που εν τέλει βοήθησε όπως θα δείτε. Εδώ πέρα μας δίνει και άλλο ένα icon. Πραγματικά τόσους πολλούς icons προσωπικά δεν έχω ξαναδεί, ειδικά σε δικό μου draft αλλά και σε draft άλλων, πραγματικά πάρα πολλοί icons. Εδώ πέρα η λογική έλεγε να πάρω τον Άγγλο, τον Ταβερνιέρ όπως λέγεται συγκεκριμένα. Εν τέλει πήρα τον Ντακώστα για το rating. Ή βασικά και τον Μπισάκα μπορούσα να πάρω, αλλά πήρα τον Ντακώστα 92 rating. Θεώρησα ότι ήταν καλύτερο να το πάρω. Εδώ πέρα έχουμε Silvers, οπότε φύγαν σχετικά γρήγορα, έφυγε σχετικά γρήγορα το player pick των Silver. Και εδώ πέρα όπως βλέπετε, δεν μου είχε κάνει τρελό για τερματοφύλακα βασικό, πήρα τον Oblak. 90 λοιπόν rating, 78 chemistry. Η αριστερή μας πλευρά είναι όλοι πραγματικά icons. Και εδώ πέρα μας τυχαίνει ο Λιωρίς, πραγματικά ό,τι έπρεπε. Το βάζουμε και εδώ πέρα περίμενε ένα Van Dyke, ένα Antiviral για να δέσει κάπως καλά και μου έδωσε Thiago Silva. Εννοείται πως τα έλεγα, όχι, δεν μπορούσα να πάρω Robertson εκεί πέρα. Παίρνουμε Thiago Silva. Πραγματικά πάρα πολύ χαρά την εβδομάδα. Εδώ πέρα ένα σχετικά κακό player pick, αλλά selection, αλλά μας δίνει τον Fipro, όπως λέγεται. Και συνεχίζουμε. Prime moments Pelé. 99 overall. Τι άλλο να αισθήσω, σου είναι 14 rating. Chemistry, συγγνώμη, 14 chemistry, 92 rating, 93 chemistry. Πραγματικά, πόσους icons έχω, 3 και 2, 5 και έναν 7 icons μέχρι στιγμής. Συνεχίζουμε εδώ. Και μας δίνει Team of the Year και Ronaldo και Modric. Πρώτη φορά βλέπω δύο Team of the Year στο ίδιο player pick selection. Εντάξει, εννοείται θα πάρω Ronaldo, δεν το συζητάμε. Πήραμε λοιπόν τον Ronaldo και κάπως έτσι την ομάδα μέχρι στιγμής. Πραγματικά, απίστευτη ομάδα, λίγο το chemistry μας λείπει. Και μας δίνει και ένα highlight παίχτη τον Ziyech, που γιατί όχι μπορεί να μπει στο πάγκο για το rating φυσικά όπως ξέρετε. Εδώ πέρα φαίνεται κακό το player pick αλλά, από το χρώμα, αλλά είναι Dembélé 88 overall. Οκ, εντάξει δεν είναι κακό, ούτε και τέλειο. Εδώ πέρα κάνω και την αλλαγή αυτή, το είχα δει αλλά εντάξει το αποφάσισα να το κάνω τώρα. 97 chemistry λοιπόν, θέλουμε 3 chemistry το οποίο φαινομενικά μπορούμε να πάρουμε και από το manager, αν και ένα scout πολύ δεν χρειάστηκε. Εδώ πέρα μας δίνει Allison, το οποίο είναι ιδανικό. Οπότε όπως βλέπετε 100 chemistry, έχει ένα ωραίο link με τον Silva, 92 rating, 100 chemistry και τώρα το μόνο που θέλουμε είναι high red picks. Εντάξει, Messi και Werner φυσικά, αλλά μας δίνει Messi από το χρώμα και μόνο δεν το περίμενα, αλλά μας έδωσε Messi. 93 rating λοιπόν αυτή τη στιγμή, 100 chemistry και έχουν μείνει 2 player picks, τα οποία είναι αρκετά κρίσιμα. Προς έκπληξή μου είναι καλό, γιατί μας δίνει, όχι απλά καλό βασικά, είναι πάρα πολύ καλό. Μας δίνει Ericsson 96 overall, ο οποίος και βασικός θα μπορούσε να μπει, αλλά δεν τον έβαζε ως αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 93 rating, 100 chemistry, με αρκετούς καλούς παίχτες ρεζέρβες. Και τελευταίο pick είναι έτσι και έτσι, 90 overall σαν ναι. Και έχουμε λοιπόν 93 rating, είμαι πάρα πολύ κοντά στο να κάνω το δεύτερό μου 94 rating, 100 chemistry που draft. Με αυτό το αλλαγή που έκανα δεν το πέτυχα. Βγάζουμε εδώ πέρα τον left back όμως της πέτης, βάζουμε το Ziyech. Και όπως βλέπετε 94 rating, 100 chemistry. Το δεύτερο μου draft που είναι 100 chemistry, 94 rating, πιστεύω όμως παιδιά ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, αν το έχετε δει. Και γενικότερα πιστεύω ότι είναι και από τα καλύτερα draft τα οποία έχω δει ποτέ. Γιατί όπως και να έχει, η ομάδα αυτή, αν εξαιρέσεις ότι δεν έχει ένα σχετικά καλό δεύτερο CDM, είναι πραγματικά φανταστική ομάδα, φανταστική. Έχει τα πάντα, πραγματικά. Και μερικοί μπορούν να θεωρούν τον Άλισον κακή κάρτα, βέβαια, και αυτή την άποψη όπως και να έχει, για μένα ο Άλισον καλούτσικος είναι. Οπότε πιστεύω είναι ένα τρομερό draft. Πραγματικά, ακόμη και ο Πάγκος, ο Έριξον στο Πάγκο, ο Σανέ και ο Στέρλινγκ είναι πάρα πολύ καλά. Η ομάδα βασική με Τίμο Δεγιά Ρονάλντο,
τόσους Prime, όχι τόσους Icons, 4, όχι πως είναι, 5 νομίζω, ναι. Όχι 4, συγγνώμη, 4. 4 Prime Omens Icons, πραγματικά είναι τρομερό. Παίρνουμε και τον manager εδώ πέρα τυπικά. Θα πάρω νομίζω τον, πήρα τον Μάρκο Σίλβα, ανοίγει και ένα link στον Ρονάλντο. Πιστεύω παιδιά λοιπόν είναι πραγματικά από τα καλύτερα draft, τα οποία και λογικά έχετε δει εσείς. Για μένα προσωπικά είναι το καλύτερο draft από τα οποία έχω δει και λογικά για εσάς το ίδιο. Βασικά χωράει, βασικά νομίζω. Ο Κανσέλο σίγουρα χωράει επειδή είναι Πορτογάλος και ο Ρονάλντο χωράει. Εντάξει, και ο Ρονάλντο, μην το παρακάνουμε. Αλλά αυτοί οι δύο ας πούμε χωράνε. Τώρα κάτι άλλο δεν νομίζω άμεσα, αλλά να δούμε γιατί όχι. Άμα είσαι και κάτι καλό, οπότε μην πολυλογούμε. Πάμε να ανοίξουμε το pack να δούμε τι θα μας τύχει. Ναι, φυσικά walkout. Για ένα δευτερόλεπτο, για ένα δευτερόλεπτο το πίστεψα, παιδιά, πάρα πολύ. Το πίστεψα, γιατί έχω δει ότι έχουν βγάλει πάρα πολύ Ρονάλντο. Έχουν βγάλει αρκετή Ρονάλντο. Καμία σχέση με το Μέση. Έχω δει ότι έχουν βγάλει πάρα πολύ Ρονάλντο και εντάξει. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν έχω παράπονο. Χωράει στην ομάδα μου γιατί, όπως ξέρετε, έχω ο Μπερνάρντο Σίλβα που είναι Πορτογάλο.